την παρουσίαση του i30N σηματοδοτείται η είσοδος της Hyundai στην κατηγορία των αυτοκινήτων επιδόσεων. Performance car λοιπόν από τους Κορεάτες μέσα στην πίστα της Βαλελούγκα, Ρώμη, για ένα αυτοκίνητο επιδόσεων. Με Hyundai i30N Performance με τους 275 ύπους, η πιο δυνατή έκδοση. Ο δίλητρος κινητήρας έχει δύναμη σε όλο το εύρος των στροφών, από χαμηλά, από τις 1500 στροφές περίπου, μέχρι κοντά στο κόφτη, κοντά στις 7. Το μπλοκέ διαφορικό βοηθάει πάρα πολύ μέσα στην πίστα. Το στήσιμο του αυτοκινήτου είναι υποδειγματικό και έχει πάρα πολύ καλή έξοδο από τις στροφές. Το κυβότιο των 6 σχέσεων έχει κοντή κλιμάκωση. Τα φρένα, παρά τους συνεχόμενους γύρους και την καταπώνηση μέσα στην πίστα, δεν παρουσιάζουν καμία κόπωση. Και τα ελαστικά P0 της Pirelli, το 19 ιντσών, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το αυτοκίνητο. Έχουν γίνει δοκιμές με αυτά, ώστε να είναι υποδειγματική η λειτουργία τους μέσα στην πίστα ειδικά. Οι άνθρωποι της Hyundai έχουν εξελίξει το i30N κυρίως μέσα στην πίστα του Nürburgring, την απαιτητική αυτή πίστα στη Γερμανία, και έχουν σημειώσει εκεί συνολικά περισσότερα από 180.000 χιλιόμετρα δοκιμών. Έχει λιώσει το αυτοκίνητο μέσα στην πίστα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν κάθε λόγο να νιώθουν περήφανοι για το i30N. Είναι η πρώτη απόπειρα των Κορεατών σε αυτήν την κατηγορία των performance car, των αυτοκινήτων επιδόσεων. Είναι εντυπωσιακό. Στην ουσία γεφυρώνουν με τον καλύτερο τρόπο το χάσμα ανάμεσα στο αυτοκίνητο παραγωγής, στο απλό i30, και το αυτοκίνητο που συμμετέχει στο WRC. Όλη αυτή η τεχνογνωσία που απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια από την εμπλοκή στο WRC περνάει με έναν ήπιο και ομαλό τρόπο μέσα από το i30N και ιδιαίτερα στην έκδοση performance με τους 275 ύπους. Τα τελευταία χρόνια η Hyundai παρουσιάζει μια αύξηση των πωλήσεων στην Ευρώπη που φτάνει το 87%. Παράλληλα, μέχρι το 2021, 30 νέα μοντέλα θα έχουν παρουσιαστεί. Τώρα θα μου πείτε πώς προέκυψε το N που χαρακτηρίζει πλέον τα σπορ μοντέλα της Hyundai. Πρώτον, η Namgyang είναι η περιοχή όπου βρίσκεται το κέντρο έρευνας της Hyundai στην Κορέα. Και δεύτερον, από τον Nürburgring, καθώς εκεί εξελίχθηκε το Hyundai i30N. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις επιδόσεων, η i30N και η N Performance. Στην απλή έκδοση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, ο δίλητρος κινητήρας αποδίδει 250 ύπους, ενώ στην N Performance φτάνει τους 275. Ο κινητήρας είναι δίλητρος turbo και στις δύο περιπτώσεις. Οι αλλαγές δεν εντοπίζονται μόνο στην υποδύναμη, καθώς η N Performance προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα και κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ζάντες 19 ιντσών με λάστιχα Pirelli P0. Εξωτερικά οι αλλαγές σε σχέση με ένα απλό i30 είναι παραπάνω από εμφανείς. Διαφορετικοί είναι οι προφυλακτήρες μπρος και πίσω, ώστε να συμβάλλουν και στην αεροδυναμική του αυτοκίνητου, στην βελτίωση αεροδυναμικής. Η πίσω αεροτομή δίνει επιπλέον πόντους σε αυτόν τον τομέα. Διπλές απολύξεις στην εξάτμιση πίσω, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχούν τα bucket δερμάτινα καθίσματα, τα οποία είναι στην ουσία μισό ύφασμα, μισό δέρμα, και από εκεί και πέρα το δερμάτινο τιμόνι με τις ραφές σε μπλε χρώμα και διαφορετικά προφίλ οδήγησης, 3 από αριστερά, Sport, Eco και Normal για καθημερινή οδήγηση, και το μαγικό κουμπάκι από δεξιά με δύο διαφορετικές ρυθμίσεις, N και N Custom. Στη λειτουργία N σκληραίνουν οι αναρτήσεις, αλλάζει η απόκριση στον γκάζι. Ο ήχος από τις εξατμίσεις είναι διαφορετικός, πολύ πιο άγριος, και γενικότερα έχουμε ένα πακέτο έτοιμο για πίστα. Η οθόνη αφής των 8 ιντσών φιλοξενεί το σύστημα infotainment. Μέσα από τη ρύθμιση N δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να δει κάποιες ρυθμίσεις έτσι διαφορετικές, ιδιαίτερα χρήσιμες για την πίστα. Πίεση του turbo, υποδύναμη και ροπή. Παράλληλα, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τις πλευρικές και κάθετες επιταχύνσεις. Εμείς μετρήσαμε μέσα στην πίστα 1,16G. Η ανάρτηση είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, έτσι στη ρύθμιση normal μαλακώνουν αρκετά οι αναρτήσεις, καθιστώντας το i30N εύχριστο στις καθημερινές μετακινήσεις. Τα πρώτα 100 χιλιόμετρα για το N Performance έρχονται σε 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 250 χιλιόμετρα. 6 διαφορετικοί χρωματισμοί διαθέσιμοι. Το χρώμα που οδηγούμε είναι μοναδικό μόνο για τα N Performance, προορίζεται Performance Blue, το μπλε των επιδόσεων. Το γαλάζιο των επιδόσεων, θα έλεγα.